Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Τεράριξ εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα επεισόδιο του Spyro the Dragon 1 του PlayStation 1. Μία προειδοποίηση για μερικά επεισόδια. Θα βλέπετε στο gameplay ουσιαστικά από πάνω να γράφει ότι αυτό το βίντεο έγινε record με το action της Μιλίρης. Δοκίμασα το trial, μπορώ να πω πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά δεν έχω τα χρήματα να το αγοράσω δυστυχώς, αλλά κατά τα άλλα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Θα σας ενθαρρύνω να το δοκιμάσετε, να το παίξετε, να το χρησιμοποιήσετε δηλαδή για όσους σας κάνετε και εσείς βίντεο στο YouTube. Αλλά επειδή δεν γίνεται, ας πούμε, να κάνω τα βίντεο μου με μια βλακιά συνέχεια από πάνω να λέει αυτό το βίντεο καταγράφηκε με το action, αποφάσισα να συνεχίσω τα record μου με το Fraps και ναι, θα κάνω αυτή την ανακοίνωση σε κάθε από αυτά τα βίντεο. Είναι τρία ουσιαστικά βίντεο Spyro που έχω κάνει που θα έχουν αυτό το πραγματάκι από πάνω, έτσι, ναι. Ευχαριστώ λοιπόν για την προβολή και ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι Τεράριξ εδώ. Και θα καλωσορίσω, θα ήθελα να σας καλωσορίσω βασικά στο Spyro the Dragon 1, το τέταρτο επεισόδιο. Έχει καθυστερήσει πολύ το record, αλλά τι να κάνουμε, είχα τρεξίματα. Λοιπόν, προηγούμενη φορά, από εκεί που αφήσαμε, είχαμε μπει εδώ πέρα και είχαμε τσεκλώσει ουσιαστικά όλες τις περιοχές. Για κάποιο λόγο ψιλοκολλάει όλη η ιδέα, αλλά δεν θα καθυστερήσουμε πολύ με αυτά, θα μπούμε στην επόμενη περιοχή. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά θα μπορέσω να παίξω με το χέρι που είναι έτσι, αλλά θα προτιμήσω να προτιμάσουμε να κάνω κάτι παρά απλά να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα. Είναι πολύ κουραστικό να μην κάνεις τίποτα. Πάρα πολύ κουραστικό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάποιους τυπάδες. Έχουμε και μερικά προβατάκια. Κατσίκια. Λοιπόν, αυτά ουσιαστικά πρέπει να βρίσκουμε φωτιά για να σπάσουν και να μας δώσουν τα coins. Και βλέπουμε αυτός τυπάκος φοράει για σπίδα βασικά, έτσι. Τον προφάμε. Ας λέτε εσύ. Είπα λέτε εσύ. Excellent. Έχω να παίξω πολύ καιρό, έχω ξεχάσει τα controls. Συνότι για κάποιο λόγο δεν δουλεύει το δεξί αναλογικό για την κάμερα. Έπρεπε να δουλεύει. Το αναλογικό για την κάμερα δουλεύει έτσι, ok. Υπάρχει κάτι εκεί παραπάνω, προφανώς θα το πάρουμε σε λίγο. Είπαμε λοιπόν. Hello. Hello. Έχουμε τον πρώτο δράκο της περιοχής εκεί. Και εδώ έχουμε, τι έχουμε, έναν τυπάκο. Οπ, δύο τυπάκους. Και ένας τρέχει. Ο οποίος θα μου σπάσει τα νεύρα, γιατί η κάμερα δεν δουλεύει. Τι δύο τύπους. Απλά κάνει κύκλους εδώ, οκ. Έτσι, όχι. Shit, μπορεί και όχι. Μάλλον όχι. Έλα εδώ! Και όπως είπαμε, αυτός ο τύπος, αυτοί οι πάντες είναι οι πιο σπαστικοί χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα στο game. Κυρίως γιατί βγάζουν έναν πολύ, κάνουν έναν πολύ σπαστικό ήχο. Έλα εδώ. Έλα, είσαι πολύ κοντά. Τέλεια, έλα. Το λέω ότι αν τους πλησιάσεις αρκετά μπορούμε να τους ρίξουμε και μια φωτιά έτσι για να κάνουμε λίγο τη δουλειά μας λίγο πιο γρήγορα, ας πούμε. Έλα, έλα, έλα. Α, πάρτα. Τέσσερα βουλάκια. Λοιπόν, θα βάλω τα ακουστικά για να τους ακούω καλύτερα. Είναι ακούω γενικά καλύτερα δηλαδή το game. Ωραία. Αυτό το soundtrack. Κάκτος. Λοιπόν. Nope. Και έχουμε λοιπόν τον Conan. Σε βαρβάρος. Thank you for releasing me. Μάλλον όχι. 20 τεράκι, cool. Κάνουμε και ένα save, γιατί απλά μπορούμε.
Cool. Wow. Rest in pieces. Πιάστο όμως. Sparks, πιάστο. Το ωραίο με το game είναι ότι όσο προχωράει, όσο προχωράς δηλαδή στο progression, οι πίσες μεγαλώνουν. Έτσι δεν σταματάς ποτέ να έχεις κάτι να κάνεις. Δηλαδή ας πούμε αυτή η πίστα μπορεί να μας πάρει αρκετή ώρα να την τελειώσουμε, γιατί έχει αρκετά κρυφά μυστικά. Οπ. Ας πούμε αυτό ήτανε το ένα εδώ, αν θυμάμαι καλά. Τι έχουμε εδώ? Θα εκτιμούσα πολύ να είχαν βάλει το δεξί αναλογικό να δούλευε εδώ σαν κάμερα, αλλά όπως είπαμε επειδή το game είναι παλιό δεν είχαν μπει κάποιες λειτουργίες, δεν είχαν μπει σε αυτά τα games. Wow, 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 wow. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε ένα... πώς το λένε. Κάτσε εκεί. Ωραία. Επόμενος. Ωραία. Επόμενος. Nice. Παίζω λίγο σιγά, λίγο αργά βασικά, γιατί κυρίως το... ο χειρισμός δεν είναι σωστός και ψιλοκολλάει επειδή είναι emulator και δεν είναι άψογο PlayStation. You're the young dragon I've been hearing so much about. Ever since your wee puff of smoke, we've known. You've known? Ah, I forget. Κάτι ξέρουν, αλλά δεν μας το λένε. Ωραία. Λοιπόν, πάρουμε και αυτά, κάνουμε και ένα save. Γιατί μπορούμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Inventory. Εδώ πέρα έχουμε σχεδόν 200 jewels ακόμα και άλλα. Και άλλους δύο δράκους. Οκ. Okay. Από εδώ έτσι. Οπ. Next. Ωραία. Εκεί πέρα έχει λουκέτο, έτσι δεν νομίζω να είναι καλή ιδέα να πάμε εκεί πέρα. Για τώρα τουλάχιστον. Ανέβουμε εδώ πέρα. Μήπως έχει το κλειδάκι εδώ. Cool. Διάφορα εδώ. Όπως βλέπουμε λοιπόν, αρχίζει το... τα puzzle games βασικά για να μπορείς να μαζέψεις τα πάντα αρχίζουν και δυσκολεύουν λίγο ας πούμε. Ζούλα! Λοιπόν, εδώ πέρα τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα πάρουμε από ό,τι φαίνεται. Το που θα κάνουμε είναι να έρθουμε λοιπόν από εδώ και να συνεχίσουμε από εδώ για λίγο. Αυτό που θα ήθελα είναι να πάω να βρω λίγα κατσικάκια από εκείνα που είχε πριν για να μπορέσω να γεμίσω λίγο τον Sparks. Από εδώ να θυμάμαι καλά. Ναι. Οπότε βλέπουμε έχει και κάτι εκεί πέρα πάνω. Δεν είναι κατσίκια. Κουνέλια είναι. Πατώ. Μπράβο. Άψογα. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά εδώ πέρα λοιπόν. Οπότε βλέπουμε έχει κάτι εδώ πέρα πάνω. Ένας δράκος. Αλλά με κάτι τρόπο ανεβαίνουμε εκεί. Αλλά εκεί πέρα βλέπω και αυτό εδώ που μάλλον αυτό είναι είτε είναι η έξοδος είτε είναι ένα... αυτή η μαλακία που μας κάνει και πηθάμε ψηλά. Να τα γνωρίσουμε για τώρα. Συνεχίζουμε από εδώ. Ένας δράκος πάνω εκεί, ωραία. Μη φωνάζεις. Μη. Έλα. Τον σώσαμε. Τον Μπόρις. Try Canyon Rewards, good gliders.
You are a good glider, eh, Spyro? I was born to glide. Yep. Ουσιαστικά αυτός μας δίνει ένα πολύ ωραίο κλου. Μας λέει ότι αυτή η περιοχή ανταμείβει τους gliders. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα ακριβώς έχουμε και ένα πώς το λένε, ένα σημείο που φαίνεται ότι είναι για να κάνουμε glide. Έλα, άψογα. Τι έχουμε εδώ? Ρα. Excellent. Τι, αυτό ήταν όλο όντως? Δεν γίνεται, όλο και κάτι άλλο πρέπει να έχει. Δεν φτάνει εκεί πέρα σίγουρα. Ή μήπως φτάνει. Ναι, τσάμπα. Τσάμπα. Εκτός αν υπάρχει κι άλλος άνθρωπος να το πούμε εκεί. Μπα. Τσάμπα λοιπόν. Δεν πειράζει, πήραμε μερικά νομίσματα τουλάχιστον. Το οποίο είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ. Cool. Του. Nice. Ενώ πολύ. Έλεγες εδώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε αυτό που γυρνάει από εδώ. Ο δράκος είναι εκεί πέρα πάνω. Από εδώ όμως είναι η έξοδος, έτσι, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Υπάρχουν πολλά ακόμα που δεν έχουμε ανοίξει. Φτάνω εκεί, δεν νομίζω. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Βλάκι έκανα. Shit. Για να δούμε λοιπόν. Με κάποιο τρόπο μπορούμε να πάμε εκεί πέρα πάνω. Το τρόπος είναι απλός. Όχι. Θα το ερευνήσουμε λίγο. Μήπως από εδώ. Πώς να ήταν από εδώ. Από εδώ πρέπει να είναι. Ωραία. Nice. Και από εδώ πέρα ουσιαστικά μπορούμε να πηδήξουμε και να πάμε εκεί πέρα απέναντι. Αλλά ακόμα δεν μας εξυπηρετεί αυτό. Θα βρούμε εκείνον τον δράκο. Ποιος δράκος ουσιαστικά είναι κάπου από εκεί. Δεν φαίνεται πουθενά κάποιος δρόμος. Αυτό το έκανα βλακία. Ωραία, από εδώ δεν τρέχουμε γιατί θα ψοφήσουμε πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα όμως. Ωραία, έχουμε καλύψει σχεδόν τα πάντα. Αλλά μας λείπει ένας δράκος. Μας λείπει εκείνος ο δράκος. Κάτι δεν βλέπω, κάτι είναι κρυμμένο κάπου και δεν φαίνεται καθόλου. A few moments later. Λοιπόν, παιδιά, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι εδώ πέρα που μας είπε ο δράκος ότι αυτή η περιοχή ανταμείβει τους καλούς gliders, είναι η μόνη περιοχή που μας θα μπορέσει να μας κατευθύνει στο σωστό σημείο. Αν είχε εδώ πέρα αυτή τη βλακία που μας ανεβάζει πίσω, θα ήταν πολύ καλύτερο πιστεύω. Το μόνο λοιπόν που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι μπορεί το glide από εδώ να φτάνει για να προσγειωθούμε εδώ. Πω, εντάξει. Άψογα. Το καλό με αυτό το game είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν πολλά
μυστικά, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις μυστικό τοίχο ή κάτι τέτοιο. Those birds might look tough, but they're pretty tasty. Flame broiled with a pinch of salt. Good, chill. Δεν υπάρχουν μυστικές πόρτες εδώ πέρα, έτσι ουσιαστικά ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Σώσαμε το game μας και πάμε να ανοίξουμε και το κουτάκι το τελευταίο που μας είχε μείνει. Που αν θυμάμαι καλά είναι από εδώ κάπου. Για να δούμε. Έλατε. Yes. Cool. Και πρέπει να έχουμε φτάσει στα 400. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes! Καθαρίσαμε λοιπόν και αυτή την περιοχή και γυρνάμε σπίτι. Cool, cool. Accomplishment, αυτά είναι. Γενικώς δεν χρειάζεται, δηλαδή ας πούμε μερικοί από εσείς μπορεί να γυρίσετε να πείτε μα γιατί θα τους μαζεύεις όλους τους δράκους, ας πούμε μπορεί και να μην χρειάζεται, φυσικά και δεν χρειάζεται. Αλλά όταν φτάνεις σε κάποιο σημείο που πρέπει να ξεκλειδώσεις, ουσιαστικά σου ζητάει ας πούμε να έχεις, ας πούμε στο προηγούμενο boss πρέπει να είχαμε, για να μπούμε σε αυτή την περιοχή πρέπει να έχουμε 10 δράκους, για να μπούμε σε boss πρέπει να έχουμε 15. Όπως είμαστε δηλαδή, εγώ θα προτιμήσω να είμαι έτοιμος για την επόμενη περιοχή, για τον επόμενο δράκο και να μην χρειάζεται και... Ναι. Συν ότι ξεκλειδώνουμε το προσωπικό achievement του καθάρισε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, θα κρατήσω αυτό το πρώτο επεισόδιο ουσιαστικά, δεν θα συνεχίσω άλλο για τώρα. Ένα τεράστιο thanks για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα μπούμε στο Cliff Town. Αυτά. Bye bye!